ζω, σε θέλω κοντά μου, θα με δω. Αν ήταν άνθρωπος, θα ήταν ένας, το 20 θα ήταν ένας μοχθηρός, κακομούτσινος, κομπλεξικός άνθρωπος, ο οποίος θα έχει περάσει δύσκολα παιδικά χρόνια και θα έλεγε όταν μεγαλώσω θα σας δείξω εγώ. Όταν τελειώσει όλο αυτό θα βγαίνουμε στον δρόμο και θα αγκαλιάζουμε και θα φιλάμε τους άγνωστους από τη στερήση και τις άγνωστες. Τον Άγιο Βασίλη εγώ μια φορά ζήτησα κάτι, δεν μου το έφερε και από τότε έχουμε τσακωθεί. Ζήτησα ένα ποδήλατο όταν ήμουν μικρός, δεν μου το έφερε και από τότε δεν θέλω πολλά πολλά. Το στην υγειά μας δεν το χαίρομαι αυτό που λέω, αλλά εκτός από διασκέδαση σχεδόν έχει γίνει πια κοινωνική ανάγκη, μια και είναι αθέλητα ο κόσμος μέσα, κλεισμένος. Το 2020 για μένα ήταν τέλειο σίγουρα, γιατί πέρασα πολύ χρόνο με την οικογένειά μου λόγω του lockdown, κάτι που δεν το έχω συχνά, και ήρθε και το νέο μωράκι μας. Το 2021 το μόνο που ευχηθώ είναι να συνεχίσουμε να είμαστε υγιείς και ένα χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο. Τώρα θα πονάς γι' αυτό το χωρισμό. Βιάστηκα να σ' αγαπήσω. Το λέξεις όλο και δυναμώνουν, αυτό μπορώ να πω. Καινούργιοι ήρωες, καινούργιοι χαρακτήρες για το δεύτερο μισό της σεζόν. Είμαστε πολύ αισιόδοξοι, ευτυχώς ο κόσμος μας ακολουθεί και θέλουμε να τιμήσουμε αυτό με καλύτερα επεισόδια. Η κόρη σου είπε τα κάλαντα φέτος? Η κόρη μου τα ξέρει όλα τα κάλαντα. Περιμένω και τα φώτα να μου πει και μετά θα έχει το δώρο που της υποσχέθηκα. Ένα μαγικό 2021. Σας στέλνω όλη την αγάπη μου, όλη τη θετική μου ενέργεια. Και πιστεύω ότι μετά από καιρό περνάμε υπέροχα εδώ. Και θέλω να πω στο Λόβιτο ότι σας στέλνω όλη με όλη την ψυχή μου την αγάπη μου. Εκτός ότι γέννησα το δεύτερο παιδάκι μου μέσα στην καραντίνα την πρώτη, έτσι κι αλλιώς θα ήμουν σπίτι μέσα αυτή την περίοδο. Δηλαδή το κάνω χωρίς τύψεις μάλλον. 20 κιλά πήρα τη δεύτερη εγκυμοσύνη. Κάνεις δίαιτα και τα έχασες? Όχι, εντάξει, πρώτα λίγο προσέχω. Πώς περνάς στην καραντίνα με τα παιδιά, πώς είναι? Πολύ ωραία, δεν προλαβαίνεις. Ξυπνάς το πρωί και έχει φτάσει το βράδυ και λες πότε έχει γίνει αυτό. Σου, ο κόσμος αλλάζει και μόνο αυτό με νοιάζει. Ούτε 5 χρονών δεν ήμουνα, ούτε. Χτυπάω το κουδούνι, να πω τα κάλαντα, μπαίνουν κάτι παιδιά μου, παίρνουν τα λεφτά μου. Δεν θα τα ξεχάσω ποτέ. Και έκλαιγα, τα λεφτά μου, τα λεφτά μου. Πάντα αυτές τις γιορτές ήταν ευχάριστες για μας. Το μόνο έτσι λίγο που μας δημιουργούσε μια θλίψη είναι ότι πάντα ήμασταν μακριά από το σπίτι μας. Παλιότερα μακριά από τα παιδιά μου που ήταν μωρά. Αλλά εντάξει, είναι μια μορφή ζωής αυτό που διαλέξαμε, αυτή τη δουλειά που κάνουμε. Και δόξα τω Θεώ υπάρχουν και χειρότερα. Σε ένα καλά σου πήγε το 2020, δεν μπορείς να πεις, επαγγελματικά τουλάχιστον. Τηρουμένο των αναλογιών, αν έλεγα το αντίθετο, θα έπεφτε φωτιά να με κάψει. Μου πήγε πάρα πολύ καλά. Η Αντελίνα είναι στο σπίτι. Σήμερα που το γυρίζουμε αυτό έχουμε πέτειο, οπότε έχει κάτσει σπίτι και περιμένει να γυρίσω για να περάσουμε οικογενειακώς θέλοντας και εμείς την 7η θρησκευτική επέτειό μας, γιατί είναι από το γάμο μας το θρησκευτικό εννοώ. Γιατί έχουμε και 10 χρόνια πολιτικού. Η κόρη σου τι σου ζήτησε για φέτος, όταν της φέρει ο Άι Βασίλη? Ζήτησε μία μπλε κουζίνα. Μπορεί να γίνει και σεφ, έτσι πως πάμε. Είσαι τραγουδάς, εσύ? Βέβαια. Γενικότερα το σπίτι είναι γεμάτο μουσική, αναπόφευκτα. Οπότε σίγουρα με έχει ακούσει πολλές φορές και να τραγουδάω και μουσική δυνατά έχει ακούσει. Το έχουμε τρελάνει το παιδί.